Ο κορονοϊός επιμένει και οι αρχές παραμένουν σε διαρκή επαγρύπνηση, εκφράζοντας σε κάθε τόνο πως θα προχωρήσουν σε ό,τι χρειαστεί για να περιορίσουν τη διασπορά του. Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, η εντατικοποίηση των ελέγχων και η αυστηρή εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων παρέμειναν στο επίκεντρο. Πρέπει να είμαστε αυστηροί στους ελέγχους μας, θα πρέπει να επιβάλλονται πρόστιμα και δεν είμαι τεθειμένος από αυτή την πολιτική να κάνω αυτή τη στιγμή εκτός. Επαναλαμβάνοντας πως ζητούμενο είναι ο έλεγχος χωρίς εκτόσεις και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστήμων όπως ορίζει η νομοθεσία, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ζήτησε η τοπική αυτοδιοίκηση να ενεργοποιηθεί. Δεν μπορεί περιφέρειες και δήμοι να είναι έξω από αυτή την υπόθεση. Δεν αφορά μόνο τον κεντρικό μηχανισμό, άρα είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτό να μεταφερθεί και στις περιφέρειες και στους δήμους. Τους χρειαζόμαστε όπως ήταν μέχρι σήμερα, συνεργάτες σε αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια την οποία κάνουμε. Την ίδια ώρα ωστόσο, σε επίπεδο Κρήτης, δήμοι και περιφέρεια φαίνεται να παραμένουν προς το παρόν απλά θεατές της κατάστασης που διαμορφώνεται σε τοπικό επίπεδο, μετά και το restart στον τουρισμό χωρίς επίσημη ενημέρωση και καμία ανάμειξη και αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά τα κρούσματα. Είχε εκφράσει την άποψή της αναφορικά με τα ξενοδοχεία απομόνωσης. Ήθελε τα ξενοδοχεία απομόνωσης να είναι πολύ υψηλού ποιοτικού περιεχομένου για να μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος φιλοξενείται εκεί να απολαμβάνει πολύ καλή φιλοξενία αντί να τιμωρείται για αυτό που έπαθε. Οτιδήποτε άλλο μας βρίσκει αντίθετους και δυσαρεστημένους. Κατά συνέπεια, αυτό είπαμε, αυτό θα πούμε και τώρα. Δεν έχουμε ενημέρωση για το τι γίνεται. Μερικές φορές μαθαίνουμε ότι και οι ίδιοι ιδιοκτήτες διαχειριζόμενοι από τον ΕΟΔΗ δεν ξέρουν τι γίνεται. Μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, ο εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού της περιφέρειας εξέφρασε δυσαρέσκεια και προβληματισμό. Πολύ δε περισσότερο αναφέρθηκε στην ανάγκη άμεσα και χωρίς καθυστέρηση να υπάρξει ένα συντονιστικό επιχειρησιακό όργανο σε τοπικό επίπεδο που θα έχει πληροφόρηση και ρόλο στη διαχείριση των όποιων κρουσμάτων σε τουρίστες. Πρέπει να αποψηλωθούν οι αρμοδιότητες αυτές. Υπάρχει πολιτική προστασία στην Κρήτη, υπάρχει ξενοδοχεία στην Κρήτη, υπάρχουν τουριστικοί πράκτορες στην Κρήτη, υπάρχει δυνατότητα ενός συντονιστικού. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ανάληψη πρωτοβουλίας και από τη μια μεριά και από την άλλη να υπάρξει ένα συντονιστικό όργανο το οποίο θα μιλήσει. Εν αναμονή της επαφής με τον Νίκο Χαρδαλιά, ο κύριος Κότσογλου υπογράμμισε πως δεν πρέπει να χαθεί χρόνος, καθώς πρώτο και κύριο μέλημα είναι η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας όλων και ταυτόχρονα η ανάγκη βαριά τουριστική βιομηχανία του νησιού να κινηθεί και να αποδώσει χωρίς απρόοπτα που θα μπορούσαν να την τεινάξουν στον αέρα σε βάρος της τοπικής οικονομίας. Ο πυρήνας του προβλήματος σε αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα δεν είναι άλλος από τη διαχείριση του ύποπτου και του επιβεβαιωμένου κρούσματος. Προς Θεού, αυτό θα πρέπει να αποτελέσει κανονικό χειρουργείο με την καλή έννοια, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να γυρίσουν διαφημιστές και όχι δυσφημιστές της Κρήτης μετά από την εμπειρία που θα έχουν. Βολές κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της με φόντο και την Κρήτη και από το ΣΥΡΙΖΑ. Το αλαλού με τα υγειονομικά μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζεται. Αλαλού με τον αριθμό των κρουσμάτων στην Κρήτη, ο οποίος είναι τελικά μεγαλύτερος σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Αλαλού στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου πυροσβέστες και αστυνομικοί αντί για εκπαιδευμένους υγειονομικούς πραγματοποιούν τεστ για τον κορονοϊό. Η αλλοπρόσαλη τακτική του κυρίου Μητσοτάκη και η τακτική του βλέποντας και κάνοντας, μετά την οικονομία και τον τουρισμό, εφαρμόζεται και στη δημόσια υγεία.